Αν το εξετάσουμε σαν ένα πρόβλημα καθαρά στα δεδομένα του, δεν αλλάζουν κάτι. Εγώ όλα αυτά που λέτε τα σέβομαι απόλυτα. Ξέρετε ότι καταλαβαίνω ότι παίρνουμε σε ένα διάλογο που δεν έχει τέλος. Έτσι. Ναι, εντάξει. Θα έχει τέλος με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, οκ, αυτή είναι η τελεσίδικη σου. Απλά να είναι ενημερωμένοι. Εμένα φόβαστε να είναι ενημερωμένοι, να κάνουν όλα αυτά όσο το πιο. Το θέμα είναι ότι παρατυπούν και πρέπει να δούμε τώρα αν αυτό που ισχυρίζονται έχει. Εμείς αυτό θέλαμε. Το θέμα και αυτό και το αίτημά μας ήταν πολύ απλό. Στείλαμε τρεις αίθουσες, θεωρούσαμε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο για να γίνει. Οι αίθουσες υπάρχουν. Δεν είναι ότι τους στριμώχνουμε. Μα εμείς το αίτημα δεν το κάναμε, ούτε εμείς θέλουμε να τους τιμωρήσουμε. Δεν έχουμε καμία διάθεση. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η σχολική μας μονάδα ομαλά. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα. Παίρνοντας τρεις αίθουσες από το. Παίρνοντας. Να μας δανείσουν τρεις και αυτή τη χρονιά. Να φιλοξενήσουν. Να εξυπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο και την ίδια τη διεύθυνση. Η διεύθυνση εκπαίδευσης, όταν βγάζει κενά, ας πούμε, για τους καθηγητές, βγάζει κοινά κενά για τα δύο σχολεία, γιατί ξέρει ότι είναι δίπλα. Οπότε ένα καθηγητή θα το στείλει 10 ώρες στο ένα κτίριο και άλλες 10 στο άλλο κτίριο. Με αυτή τη λογική βγαίνουν τα κενά. Αν τώρα προκύψει και ένα ακόμα κτίριο, θα δημιουργηθεί θέμα ακόμα και σε αυτό. Και ακόμα και σε αυτό, στην τοποθετήση των καθηγητών, θα έχουμε πρόβλημα. Και πώς θα είναι αποκομμένα τα παιδιά μόνα τους εκεί, δεν αυτό, δεν είναι τάξη τώρα μόνο εκεί. Μόνη τάξη. Με καμία συμμετοχή στη σχολική κοινότητα. Είναι άσχημο αυτό. Θα πρέπει αυτό να πει, όταν δεν γίνει αφορμή, για παράδειγμα το σχολείο, αυτοί εκεί τι θα κάνουν. Ναι. Θα είναι ένα ξένο σώμα. Ένα ξένο σώμα. Δηλαδή και οι καθηγητές, αν έχουν περισσότερες ώρες εκεί, θα αποκομπούν από το σύλλογο. Θα είναι πολύ άσχημο.